επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που έχει αναδειχθεί, την ξέρεις καλά. Οι δικοί σου στόχοι, τα δικά σου τα πιστεύω και τι να περιμένει ο κόσμος από εσάς σε μια χρονιά με τριπλές υποχρεώσεις και αυξημένο επίπεδο υποχρεώσεων. Οι δικοί μου στόχοι είναι να βοηθήσω όσο δυνατόν την ομάδα, να έχω μια καλή μπασκετική χρονιά, να δείξω αυτά τα πράγματα που μπορώ να κάνω στο παρκέ. Και αυτό να συνδυάζει, όπως είπα πριν, την, ξέρεις, μια καλή χρονιά της ομάδας. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, σίγουρα έχει ανέβει και το ελληνικό πρωτάθλημα και η ομάδα της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από πέρσι. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για στόχους και τα λοιπά, γιατί, όπως είπα και πιο πριν, πριν 4 μέρες ήρθε ο καινούριος παίχτης. Οπότε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, να βρεθούμε μεταξύ μας, να βρεθούμε μέσα στο γήπεδο και να δείξουμε πραγματικά αυτό που μπορούμε. Υπάρχουν αρκετές αδυναμίες στην ομάδα που είναι λογικό, είμαστε 7 καινούργια πρόσωπα. Όσο περνάει ο καιρός, θα βελτιωνόμαστε. Το δικό σου feeling για το τέλος της χρονιάς ποιο είναι, ότι θα γίνει κάτι καλύτερο από πέρσι, ότι η ομάδα θέλει δουλειά ακόμα, ότι έχετε όλες τις προδιαγραφές για να πάτε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Σίγουρα έχουμε όλες τις προδιαγραφές και δουλεύουμε αρκετά, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις, γιατί πολλές φορές πέφτει και έξω. Ναι. Οπότε μένουμε στο τώρα, αυτή τη στιγμή, δουλεύουμε καθημερινά για να δείχνουμε σε κάθε καλύτερο πρόσωπο. Οι βασικές ευχές και για τη νέα χρονιά είναι οι τυπικές, η υγεία. Σίγουρα. Τα πιο σημαντικά, εντάξει, αν και είναι γραφικά, είναι νομίζω τα πιο σημαντικά. Ωραία. Για να είναι ο κόσμος δίπλα μας, χαρές και λύπες, γιατί λογικό είναι, η χρονιά είναι μεγάλη. Θα υπάρχουν παιχνίδια που δεν θα είμαστε καλοί. Να μας στηρίξουν για να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.